Τι ετοιμάζεις. Πάμε για το πρωτάθλημα. Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, άλλη μια ωραία ερώτηση. Όπως είπα και πριν, και είναι η ζωή μου όλη, ότι ανάλογα το κίνητρο αποδυναμώνει τη θυσία. Δηλαδή, κάποιοι σε βλέπουν να μην τρώει 100 γραμμά ρύζι και όλα να τρώει παρά τη γανιτή, και α πούμε, καλά, τρελώσει. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά εγώ έχω άλλο κίνητρο σε σχέση με εσένα. Δεν είσαι το ίδιο κίνητρο με εμένα. Μέλλον. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, θυσιάζω. Επενδύω. Έτσι, το λεξιλόγιο είναι πολύ σημαντικό γενικότερα και στον προγραμματισμό μας, πέρα από διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε, δουλεύω τώρα εδώ και πάνω σε ένα project ένα χρόνο, σε 1,5 μήνα. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο στην ουσία. Θα δείχνω φωτογραφίες όσο το λες εσύ, όσο περιγράφεις. Να το προσδιορίζω. Είναι το, λέω χαρτολογώντας, το πρώτο εξάστερο γυμναστήριο που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μέσα από την εμπειρία μου έχω γυρίσει σε πολλά μέρη του κόσμου και έχω πάει σε κλαμπ, έχω πάει σε διάφορα πράγματα. Είναι ένας, πώς να το πω, πολυχώρος όπου στην ουσία θα έχει ένα εξαιρετικό γυμναστήριο. Λέω χαρτολογώντας επίσης από την NASA, διότι φέρνουν την πιο εξελιγμένη σειρά της Techno Gym στο γυμναστήριο κτλ. Με virtual reality, με όλα, με barcode κτλ. Τα μηχανήματα. Βέβαια, γυμνάζεσαι εσύ, δεν γυμνάζονται αυτά για σένα. Γυμνάζεσαι, συμπαίνεις. Α, βλέπω ότι κάνω γυμναστήριο. Ναι, δεν τις τα λες. Ναι, ναι, ναι. Κάνεις αυτό, ποτέ. Ναι, όχι, νομίζω ότι ακόμα. Κοίτα μπάρα κάνω. Ναι, τι έκανα πάλι. Πώς έκανα, ναι. Δηλαδή σε διαδρόμους που βάζεις και θες να τρέξεις 4.000 ψώμετρο, βάζεις τη μάσκα σου, βάζεις, σου βγάζεις τα μείγματα, ας πούμε, δηλαδή ένα εξαιρετικό κομμάτι, έχει ό,τι έχει ένα γυμναστήριο μέσα από όλο αυτό. Από την πάνω μεριά έχω ένα Industrial Fight Club, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που θέλω να βγάλω από τα αθλητές, να βοηθήσω ήδη αθλητές και αντίστοιχα να γυμνάζεται κόσμος μέσα από την αυτοάμυνα, και τις πολεμικές τέρμες και εγώ. Θα προπονήσεις εγώ, έτσι, ναι, ναι, ναι. Και στο επάνω μέρος είναι το πιο γευστικό κομμάτι, το οποίο είναι καφέ φαγητό να το ονομάσω, όμως έχει όλα το μαγικό καύσιμο, όλα τα νόστιμα διατροφικά πράγματα κτλ. Μπορεί κάποιος να απολαμβάνει κτλ. Και να πει το χυμό κτλ. Να δει αγώνες και όλα σχετικά. Και ένα από τα ενδιαφέροντα έτσι κομμάτια είναι ότι θα ξεκινήσω να κάνω, ούτως ή άλλως κάνω έτσι life coaching και σεμινάρια έτσι, αυτοβελτίωσης, αυτογνωσίας και μέσα από το δικό μου έτσι δρόμο που έχω κάνει και τους μηχανισμούς που έχω εφαρμόσει, να μπορώ να κάνω όλα αυτά στο δημόσιο και στα ιδιωτικά σχολεία, στα παιδιά που κοιτάνε τώρα το που πάνε, τι κάνουν και να βρούνε πράγματα και μηχανισμούς και να έχουν και την έμπνευση μέσα από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και θα είναι και μουσιακού τύπου, δηλαδή όλα μου τα τρόπαια, όλοι οι παγκόσμιοι τίτλοι, όλα τα σχετικά από όλο τον κόσμο, έτσι, όλο το κυνήγι που έκανα τόσα χρόνια, θα είναι σε ειδικές τοπιοθήκες και τα σχετικά. Αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο το ετοιμάζω με μεράκι, πιστεύω στην εξέλιξη, την προσφορά και πιστεύω και έχω δει, επειδή έχω κάνει αντίστοιχα πολλά σεμινάρια, ακαδημίες έτσι, με αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης και μηχανισμούς, έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται δυναμώνοντας και πετώντας περί το βάρος υποσυνείδητα, συνειδητά και βρίσκοντας μηχανισμούς μέσα από αυτή τη γνώση, και έχω δει και ανθρώπους να μεταμορφώνονται μέσα από το γυμναστικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία. Η γυμναστική με έξυπνους τρόπους και για διασκεδαστικούς. Έτσι, όχι πω να πάω γυμναστήριο, βαριέμαι, αλλά πρέπει να πάω. Όχι. Έχω δει, έχουμε επινοήσει με την ομάδα τρόπους οι οποίοι περνάς τόσο ωραία και γυμνάζεις. Οπότε όλο αυτό, αν το μιξάρεις, μπορείς σε 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο να έχεις μεταμορφώσει έναν άνθρωπο, να έχει ανέβει πολύ και να έχει επενδύσει στη βιολογική του ηλικία που πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις πόσο χρόνο είμαι, δεν θα σου πω είμαι τόσο το νούμερο, θα σου πω η έναρξή μου έγινε το 1980. Δεν προγραμματίζομαι, δεν οξυντώνομαι με βάση το λογισμικό που θα μου περάσουν, είμαι τόσο, είμαι τόσο, άμα είμαι τόσο κτλ. Το θέμα είναι να επενδύσεις επάνω στη βιολογική σου ηλικία με 4-5 μηχανισμούς. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Το διατροφικό κομμάτι, το καύσιμο, έτσι, γιατί και αντίστοιχα αφαιρεί λίπος, σου δίνει μυκότητα, αλλά είναι και το καύσιμο για να μπορείς να είσαι και συγκεντρωμένος, να έχεις διάρκεια, να είσαι χαρούμενος, γιατί αν πιέζεις και έχεις μείνει από βενζίνη, πιέζεσαι παραπάνω, έχεις περισσότερα νεύρα. Γιατί έχω νεύρα σήμερα, ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι απλός ο μηχανισμός, έτσι. Οπότε το καύσιμο είναι τριγύρω ο κόσμος που έχεις, είναι πολύ σημαντικό το πώς καθρεφτίζεσαι, ο συντονισμός, έτσι. Δηλαδή, αν θες να τρέχεις γρήγορα, κάνεις παρέα με ανθρώπους που τρέχουν γρήγορα και το αντίστοιχο κτλ. Συντονίζεις και καθρεφτίζεσαι. Γυμναστική, θα έρθω και το μέγα, είναι πολύ σημαντικό.